Σας που έχετε τόσο καλές σχέσεις που βγαίνετε μαζί. Έχετε χωρίσει. Ρε, εσύ, δεν κάνω. Ρε φίλε, έχετε χωρίσει. Κοίταξε. Πες μου λίγο. Εγώ εσένα σε θέλω. Ναι. Κοίταξε όπως και εδώ. Γιατί είσαι μια παλικάρι, ξέρω να μην είσαι. Ρε, άκουσε με λίγο, φίλε. Ναι. Όχι, είμαστε μαζί, μένουμε τη νύχτα κρυφά. Όχι, εννοείται ότι είναι διαζύγιο. Όχι, βρεά το διαζύγιο, έχετε χωρίσει έτσι. Δεν μείνετε μαζί. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να δεχτεί το επόμενο φλερτ τη Τζέννη στο να βγείτε έξω μαζί. Θα ζοριστώ. Όχι. Όχι. Δεν γίνονται αυτά. Ζηλεύει δηλαδή. Κοίταξε να δει. Δεν είναι θέμα να ζηλεύει. Είναι θέμα, είναι ασύμβατο. Γνώρισε έναν άνθρωπο εγώ πριν 19-20 χρόνια. Ας πούμε, ερωτεύτηκα. Η Τζέννη, όπως τα έλεγε στο Ρωμαίο και Τζουλιέτα. Ποιος το έλεγε? Δεν το έλεγε ο Ρωμαίος. Όχι, το έλεγε η Ιουλιέτα. Είσαι και ο άντρας μου, θα τα αλλάξω τώρα στο θηλυκό. Ήταν και η γυναίκα μου, ήταν και η ερωμένη μου, ήταν και η φίλη μου, ήταν και η καρδιά μου, ήταν και το αφεντικό μου. Κάπως έτσι το λέγε. Η Ιουλιέτα περισσότερο παραμένουν οι εποχές. Λοιπόν, και θέλω να πω, αυτό δεν θα πάψει ποτέ. Άρα θα είναι πολύ ενοχλητικό. Θα είναι σαν τραγούδι του δικού μας, του Ρέμου. Ας πούμε, χθες το βράδυ είδα, έγινε η νύχτα δύο κομμάτια. Ναι. Δηλαδή, αυτό κάπου, έστω και αν δεν είναι έτσι, θα είναι έγινε η νύχτα δύο κομμάτια. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο. Πολύ εσύ, δεν θέλω, ρε. Εσύ ερωτικά τίποτα δεν έχεις. Εγώ θέλω να πω, δηλαδή. Εσύ ερωτικά τίποτα αυτή την εποχή. Την εποχή και να είχατε, θα σου λέγα σε ένα τώρα. Ναι, ρε φίλε, γιατί μου πει ότι υπάρχει μια καινούργια γυναίκα. Σοβαρά. Στη ζωή μου, μ' αρέσει. Ναι, εσύ έχεις τίποτα τώρα απ' έξω. Ρε φίλε, τώρα τι συζητάει. Εγώ σου λέω από μέσα. Εγώ. Δεν υπάρχω. Δεν βλέπω, ρε. Άσε μας, ρε. Σήμερα ήρθα εδώ, πας και βρωγκόμενα. Τι είπε ο Μάρκος? Έλεγε ύμνους για μένα, για σένα, και ξαφνικά έγινε το μαύρο πρόβατο. Απλά επειδή ήμουν ο επόμενος στη θέση του, τον πείραξε. Δεν με πείραξε καθόλου, γιατί είχα φύγει, είχα δηλώσει ότι την κάνω και δεν μπορώ να ξανακάνω. Τάχωσες όμως, λοιπόν. Άρα, όχι, κοίταξε. Δεν τάχωσα. Και είχε πει ότι η συνεντεύξη τηλεόραση είναι μάπα. Η συνεντεύξη τηλεόραση είναι ότι πριν γνωριζόμαστε και την ώρα που αρχίζουμε να μιλάμε, κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε. Πράγμα που εγώ αισθάνθηκα προσβεβαιωμένος, βαθύτατα. Έκανα αυτή τη δουλειά 5 χρόνια και δεν με θαύει να μου την πει τώρα εμένα ούτε ο Μάρκος, ούτε ο. Ναι. Ο Στάθης Ψάλτης, πώς γίνονται οι συνεντεύξεις. Με γουστάρω, ενοχλήθηκα προσωπικά. Δηλαδή πίστευα ότι όταν το έλεγε αυτό, ένας από τους αφορούμενους. Ήσουν και εσύ. Ήμουν και εγώ. Αυτό έκανα κάθε μέρα, τρεις φορές την εβδομάδα δηλαδή. Δεν είμαι και εγώ αφορούμενος. Mm-hmm. Ξαφνικά έχει μαγιά ο άλλος να μας την πει τώρα, ας πούμε, από το θέατρο. Ή εγώ στο θέατρο να κάνω τον Καραγκιόζη. Δεν πήγα. Άρα θέλω να πω, τον Καραγκιόζη δεν πήγα με την κακία. Να κάνω, ξέρω εγώ, τον ηθοποιό. Να κάνω το αυτό, να φορέσω περούκα. Να κάνω. Δεν το κάνω. Και εκεί είπαμε, μην μιλάς, δηλαδή θα έρθει το ρεφινάριο να μου πει εμένα πώς θα κάνω συνέντευξη, αφού εγώ δεν πηγαίνω στο ρεφινάριο για να του πω πώς παίζουν. Από εκεί και πέρα, εγώ ήμουν αυτός που του έκανε εγκόμια, γιατί πιστεύω ότι ο Μάρκος είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση κωμικού. Είναι ακομπλεξάριστος, κάνει χιούμορ αμερικάνικο, αυτοσαρκάζεται, αυτοξεφτιλίζεται, με την καλή έννοια, δεν το λέω με την κακή έννοια, αλλά ως εκεί. Μάλιστα. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα με την καλή έννοια πάντα όλα. Δηλαδή το λέμε πρώτα και μετά λέμε και με την καλή έννοια και το γυρίζουμε. Εντάξει, σύνθεση φαινόμενο, ο λόγος δικό σας. Να πω καταρχήν εγώ ότι ο χαρακτηρισμός συνεντεύξει μάπα δεν τον έχω πει ποτέ, γιατί δεν χρησιμοποιώ τέτοιο λεξιλόγιο. Ποτέ. Το μόνο που έχω πει είναι ότι η διαφορά της εκπομπής αυτής στη συνεντεύξη θα ήταν ότι εμείς θα κάνουμε κουβεντούλα, εγώ δηλαδή προσωπικά, με τον καλεσμένο και όχι συνέντευξη του τύπου τον στείνω απέναντι και προσπαθώ να το στριμώξω για να βγάλω λαβράκι. Γι' αυτό το έχω πει όντως ότι πάμε πριν, χαιρετιόμαστε, φιλιόμαστε με τρελή χαρά και μετά καθόμαστε σε δύο πολυθρόνες απέναντι και είναι τύπου ανάκριση. Αλλά με σκοπό φαίνεται ότι ο άλλος θέλει